Όχι, δεν πίνεις νερό από αυτό, ρε. Για τέτοιο, ναι, εντάξει. Κάνω θόρυβο ήθελα, μωρέ, μαλάκα. Όχι, ρε, όχι. Λοιπόν, γεια σας, φίλοι μου. Δεν μπορώ με αυτό, παιδί. Κάποιος πρέπει να το συμμαζέψει. Λοιπόν, γεια σας, φίλοι μου. Εδώ στο κατάστημα Ειδών Αλίας. Μην κάνεις μορφάσμους, δεν μπορώ, ρε, μαλάκα. Ηρέμησε λίγο. Τι έκανα, δεν έκανα τίποτα. Να μου κάνει από πίσω από την κάμερα έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ στο κατάστημα Ειδών Αλίας Ιούλης Παπαϊωάννου, που βρίσκεται στην οδό Αθηνάς στην Αθήνα, και το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι το 210-33-128-47. Ποιο απ' την άλλη, δεν μπορώ, ρε. Ρε, σταμάτω να κάνουμε το βίντεο, ρε. Λοιπόν, έχω να σας παρουσιάσω σήμερα κάποιες καινούργιες σιλικόνες που φέραμε στο κατάστημα. Είναι της εταιρείας Rinch. Εγώ έτσι το διαβάζω. Πώς το διαβάζεις εσύ? Rinch. Ή Rinch. Ή Rinch. Ή Rinch. Οκ. Λοιπόν, είναι σιλικονίτσες με παιδιλάκι πίσω, αλλά όχι κουπάκι, είναι ευθεία. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, το πειραχτήρι συνεχίζει. Όπως βλέπετε, έχει πίσω αρκετές ραβδόσεις για να δημιουργεί δονήσεις μέσα στο νερό. Το κουπάκι είναι ευθεία. Είναι σιλικόνες made in Japan και αρωματισμένες με γαρίδα, γεύση γαρίδας. Λοιπόν, αυτή είναι η μικρή στις 4 ίντσες, δηλαδή 10 εκατοστά, και μπορείτε να τη συνδυάσετε με μολυβοκεφαλή, με offset αγκίστρι στα 5 γραμμάρια, ή αν θέλετε να κατεβαίνει πιο γρήγορα, έχετε μεγάλο βάθος, στα 10 γραμμάρια, όπως αναφέρει, από 7 έως 9 εκατοστά ο πλύζι, 2-0 το αγκίστρι, 3,5 ευρώ είναι η τιμούλα από τις μολυβοκεφαλές. Εγώ εδώ δεν το βάλω τηλέφωνο. Ναι. Τι με θέλει? Δεν ξέρω, πάρτο με. Λοιπόν, περιέχει το σακουλάκι μέσα 10 τεμάχια και τη μούλα του είναι στα 8 ευρώ. Έχουμε τώρα τις εξάρες σε 3 διαφορετικά χρώματα, σε πορτοκαλί με στρασάκια, σε γκρι με στρασάκια και σε ροζ με στρασάκια, και αυτές είναι αρωματισμένες με γεύση γαρίδας, και η γκρι έχει και UV χρώματα. Λοιπόν, αυτές μπορείτε να τις συνδυάσετε με αγκίστρι 5-0 της Hayabusa offset ή 6-0, ανάλογα πόσο πιστεύω ότι θα είναι τα ψάρια της περιοχής, και με τσιμπουράσκα, όπως το βλέπετε εδώ πίσω το σύστημα, να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα η σιλικόνη μαζί με το αγκίστρι, είτε 5 γραμμαρίων, είτε αν έχετε μεγάλο βάθος ή θέλετε να κάνετε αρκετά μακρινές βολές, με τσιμπουράσκα μολυβοκεφαλή 20 γραμμαρίων. Από ό,τι μου είπε ο Γιωργάκης, τα πορτοκαλί και ροζ είναι νούμερο ένα για ψάρια όπως είναι οι στήρες, η ροφή και γενικά τα πατόψαρα. Και αυτό με το γκλίτερ και στα λαβράκια θα δουλέψει, και σε κυνηγούς, και αρκετά άλλα κυνηγόψαρα χτυπάνε πάνω. Και κλείνω, ή μάλλον τη μούλα δεν είπα, είναι στα 9 ευρώ το πακετάκι και έχει μέσα 6 τεμάχια. Λοιπόν, και κλείνω με τα κουπάκια πλέον της, όπως αναφέρει, Rockville, οι οποίες είναι Rockville Sand, κουπάκι πίσω,
κανονικό. Μολύβο κεφαλή μπορείτε να βάλετε σε ίσιο αγκίστρι. Μπορείτε να τις δουλέψετε και με offset, αλλά περισσότερο ίσιο αγκίστρι. Είτε στα 10, είτε στα 5, είτε στα 7 γραμμάρια. Το μήκος τους είναι 3,5 ίντσες, δηλαδή 2,5 και 2,5, 5,7 εκατοστά. Και έχουν UV, όπως αναφέρει Sardin, Holo το όνομά τους. Έχουν UV χρώμα, φωσφορίζουν. Πιο πέρα γιατί θολώνει ρε. Βλέπει, μια χαρά βλέπει. Η φωτογραφία με τα γυαλιά είναι. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, με πρόλαβε, θα σας δείξω μετά. Και φυσικά αρωματισμένες με γαρίδα κι αυτές. Μέσα περιέχουν 8 τεμάχια και η τιμούλα είναι στα 7 ευρώ. Λοιπόν, και αυτό που σας έδειξε τώρα είναι το καινούριο γυαλί της εταιρείας Balzer, γυαλιά πολωτικά. Όχι αυτό ρε. Αυτό είναι το γυαλί που φοράει ο Αλεξάκης, έτσι για να βλέπετε τι τραβάω. Που μου κάνει και τους μορφασμούς μετά. Λοιπόν, τα γυαλιά αυτά είναι, όπως λέω, polarize, όπως αναφέρει, polarizon. Λοιπόν, είναι γυαλιά για να μειώνουν την ακτινοβολία UVA UVB, προστασία 400. Μπορούμε να δούμε καθαρά τις ακολουθίες από τα ψάρια και τα ψάρια που παίζουν πίσω καθαρά, από το τεχνητό μας. Καθαρά δεν ξέρω, σαν τυφλός φαίνεσαι μας. Κι όμως, αν τα φορέσεις, θα δεις ότι βλέπεις πολύ καλύτερα. Κόβουν τις αντανακλάσεις. Ωραία. Βγάλε και τα... Ωραία. Είναι απίστευτο, έτσι. Ωραία. Και πολύ καλά. Σου λέω, είναι πάρα πολύ ωραία γυαλάκια. Πανάλαφρα. Το βάρος τους είναι μόλις 20 γραμμάρια. Είναι γυαλάκια της εταιρείας Balzer. Πολυκαρμπονική φακή. Είναι τόσο στενά όσο χρειάζεται για να προφυλάξουν τα μάτια σας. Ακόμα και με το φουλάρι που φοράμε ή τώρα όπως μας έχουν αναγκάσει η φωτογραφία που σας έδειξε και με τη μάσκα, δεν θολώνουν. Βλέπουμε τα πάντα. Είμαστε μια χαρά καλυμμένοι. Και το βασικότερο, μπορούμε να δούμε, κόβει την αντιλιά, μπορούμε να δούμε τα ψάρια που παίζουν, ακολουθούν το δόλωμά μας. Το χρυσό. Έκο. Ένα, δύο, τρία. Να την κόπα! Λοιπόν, και η τιμούλα τους είναι πολύ καλή, στα 12,5 ευρώ. Θικούλα για τη μεταφορά. Μια χαρά γυαλιά είναι. Εγώ το πρώτο ζευγάρι το καβάτζωσα, μ' άρεσε, είναι σαν να μην φοράς γυαλιά και προστατεύουμε και τα μάτια μας. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, πολλοί με ρωτάτε γιατί ντύνομαι έτσι όπως ντύνομαι. Δεν θέλω να έχω προβλήματα με τον ήλιο, δεν βάζω αντιλιακό. Βάζω το μακριμάνικο, το μπλουζάκι που έχει προστασία UVA UVB. Βάζω και το φουλάρι μου, το καπελάκι από πάνω, είμαι προστατευμένος. Ψαρεύω, το ευχαριστιέμαι, δεν καίγομαι. Όπως βλέπετε το μαύρισμα γίνεται μόνο στα χέρια. Θα μπορούσα να βάλω και εδώ γάντια, αλλά χρησιμοποιώντας τις γαρίδες βρωμίζουν, να σας το πω έτσι, τα χέρια. Υπάρχει το πανάκι, όσο και αν τα σκουπίζεις, βρεμένο με θαλασσινό νερό. Το αποτέλεσμα είναι ότι θέλουμε να είμαστε καθαροί όσο περισσότερο γίνεται και προστατευμένοι από τον ήλιο. Βλέπετε τη διαφορά. Εδώ
γυμνό. Εδώ κατεβαίνει το μακριμάνικο μπλουζάκι, το προστατευτικό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε και ζεσταίνομαι. Και εκτός από αυτό, εκτός από τον ήλιο, την ακτινοβολία, προστατεύουν και από τα έντομα. Ακόμα και αν έχει αέρα, και εκεί προστατεύεσαι. Αν οι δρόσεις στεγνώνουν, αφήνουν το δέρμα να αναπνεύσει, δεν σε υδρώνει. Νιώθεις θερμοκρασία, τη ζέστη, αλλά δεν υδρώνεις εύκολα. Και έχει το καλό ότι σε προστατεύουν και από τα έντομα. Ειδικά αυτή η ώρα μεταξύ 7-8.30 το λιόγερμα, που όλα τα σκνιπάκια και όλα τα κουνούπια βγαίνουν και αρχίζουν και ζουζουνίζουν γύρω σου. Πρέπει να φέρουμε και μπαϊγκόν, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Στο ψάρεμα λίγο, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, σε προφυλάσσει μια χαρά αυτός ο εξοπλισμός, το φουλάρι δηλαδή του προσώπου και το μακριμάνικο το μπλουζάκι. Για όσους φίλους ξέρουν και έχουν φάει το κάψιμο της αρκούδας, όπως λέω εγώ, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πανάλαφρα, στεγνώνει εύκολα, ακόμα και σπρέι να έχει να σε ψεκάζει, δεν παθαίνει τίποτα. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Καλεστάλα σε όλους. Γεια σας.